τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Γι' αυτό χαμογέλα τη. Άστρα 92.8. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου. Την εκπομπή σας προσφέρουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής. Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Ίσως η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Καλώς ορίσατε στη Φάρμα των Ζώων, στο μικρόφωνο η Σόνια Φιλίππου. Ακόμα μια φορά θα πρέπει να πούμε τον 12άλογο του υπεύθυνου ιδιοκτήτη κατοικιδίου, που όπως λέμε πάντα πρέπει να μας γίνει βίωμα. Σέβομαι το κατοικιδιό μου, σέβομαι τον συνάνθρωπό μου, σέβομαι τον εαυτό μου. Δεν αγοράζουμε, δεν υιοθετούμε κατοικίδια, δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα τους χρόνια, που πιθανό να είναι 10, 15, αλλά μπορεί να είναι και πάρα πολύ περισσότερα. Φροντίζω την υγεία του κατοικιδίου μου και το πάω στο κτηνίατρο τακτικά. Θυμόμαστε τώρα ότι οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει, έχουν ψηλώσει και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε προληπτική θεραπεία στα γατάκια μας, στα σκυλάκια μας και στα κατοικίδια μας για ψήλους και τσιπούρια. Να σας πω ότι οι τσιπούρια και ψήλους δεν μειώνουν μόνο οι σκυλικοί γάτοι, αλλά και τα κουνέλια και τα χαμστεράκια μας και τα άλογα ακόμα, όπως και τα εγωπρόβατα και πολλά όλα τα ζώα γενικά. Δεν εγκαταλείπω ποτέ το σκύλο μου αδέσποτο. Επίσης δεν εγκαταλείπουμε τα γατάκια μας αδέσποτα. Αν πάμε διακοπές, είτε τα παίρνουμε μαζί μας, είτε τα πάμε σε ένα ξενοδοχείο σκύλων ή ένα ξενοδοχείο γάτων. Να θυμούμαστε ότι τουλάχιστον μία φορά θα πρέπει να επισκεφτούμε τους χώρους που θα διαμένουν τα ζώα μας. Δεν αφήνω το σκύλο μου να βγαίνει εκτός αυλής, εκτός σπιτιού, χωρίς λουρί. Οπότε τον πάω περίπατο, πρέπει να τον κρατάω οπωσδήποτε με το λουρί. Υπάρχει νομοθεσία για αυτό το θέμα. Στο κατοικίδιο θα πρέπει να του φοράω ταυτότητα στο λαιμό. Στην ταυτότητα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του, το όνομα του ιδιοκτήτη και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. Τα σκυλιά επίσης, βάσει νομοθεσίας, πρέπει να έχουν microchip. Αν το σκυλί σας δεν έχει microchip, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κτηνίατρό σας. Δεν δένω κανένα κατοικίδιο με κοντή αλυσίδα. Χρειαστεί να το δέσω. Υπάρχει ειδικός τρόπος ώστε να μην κινδυνεύει να πνιγεί. Δεν αφήνω κανένα κατοικίδιο, μα κανένα ζώο μέσα στον ήλιο. Δεν τα αφήνουμε κλειστά μέσα σε ένα δωμάτιο που δεν αερίζεται και χτυπάει ο ήλιος. Δεν τα αφήνουμε σε κλειστό αυτοκίνητο. Να σας υπενθυμίσω, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 23 βαθμοί, μέσα στο αυτοκίνητο είναι η πλέον θερμοκήπιο. Είναι σαν να είναι 55 βαθμοί Κελσίου. Άρα θυμόμαστε, όλα τα κατοικίδια παθαίνουν εύκολα θερμοπληξία. Όλα τα κατοικίδια και όλα τα ζώα πρέπει να έχουν καθαρό νερό στη διάθεσή τους. Περιορίζω το σκύλι μου τις ώρες της κοινής ησυχίας για να μην ενοχλεί. Εκπαιδεύω το σκύλο μου για να είναι συνεργάσιμος. Όταν πηγαίνω το σκύλο μου περίπατο, θυμόμαστε ότι έχω ένα σακουλάκι μαζί μου και μαζεύω τα περιτώματά του. Δεν αφήνω το σκυλί μου να ζευγαρώνει, εκτός κι αν είναι αναγνωρισμένος γεννήτωρας του κοινολογικού ομίλου Κύπρου. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ευημερίας των Γάτων, το ΚΑΤΠΟΣ, οργανώνει ημέρα υιοθεσίας για γατάκια το Σάββατο 7 Μαΐου η ώρα 11 στο Καφέ Κουκουνάρι στο πάρκο της Ακαδημίας. Η είσοδος είναι από τη Λεωφόρο Λάρνακος. Εάν θέλετε να αποκτήσετε ένα χαδιάρικο φιλαράκι που θα σας αγαπά για πάντα, πρέπει να έρθετε. Αν έχετε ή φροντίζετε πολλά ζωάκια, ελάτε να πιούμε ένα καφέ, να γνωριστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε και πώς μπορείτε εσείς να μας βοηθήσετε. Θα έχουμε όμορφες κατασκευές να σας προσφέρουμε και πολλά άλλα. Λοιπόν, 7 του Μάη, η ώρα 11, στο Καφέ Κουκουνάρι στο πάρκο της Ακαδημίας. Και παρακαλώ πέστε το στους φίλους σας και στους γνωστούς σας και σε όλους σας τους συγγενείς ότι ελάτε όλοι μαζί να υιοθετήσουμε ένα γατάκι που θα το έχουμε σαν φιλαράκι. Η πεταλούδα ή η νυχτοπεταλούδα γενικά είναι ένα σύμβολο που μας υπενθυμίζει το δίδαγμα των αλλαγών και την ανταμοιβή της σκληρής εργασίας που απαιτείται για την αφομοίωση του διδάγματος. Είναι μια πανέμορφη ύπαρξη συνδεδεμένη με την ελευθερία και την ευτυχία που όμως για να φτάσει να είναι ένα τόσο όμορφο και ελεύθερο
Ξεκίνησε από μια σχημούλα, αχόρταγη κάμπια και εργάστηκε σκληρά για να φτάσει να γίνει θαυμαστή πεταλούδα. Η αλλαγή της από κάμπια σε χρυσταλίδα και γενικά σε πεταλούδα είναι η μεγαλύτερη και εντυπωσιακότατη μεταμόρφωση που παρατηρείται στο ζωικό βασίλειο. Όσο εντυπωσιακή και μοναδική μπορεί να είναι η εσωτερική μας μεταμόρφωση. Στην αρχαία Ελλάδα, οι πεταλούδες ονομάζονταν ψυχές, καθώς πιστευόταν ότι είναι οι ψυχές των νεκρών. Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν την πεταλούδα σκόλικα ή καμπή, ενώ τη χρυσαλίδα, δηλαδή το επόμενο στάδιο της μεταμόρφωσης από την κάπια, την αποκαλούσαν νεκίδαλο, που σημαίνει περίβλημα νεκρού. Στην ελληνική αλλά και τη ρωμαϊκή μυθολογία, η ψυχή μια θνητή απελευθερώθηκε από το θάνατο από το Δία και η μυθολογική εικονοπλασία την αναπαραστά πολλές φορές με φτερά πεταλούδας. Απελευθερωμένο από το θάνατο το σώμα της ψυχής θα μπορούσε να πετάξει ελεύθερα στα ύψη αναχωρώντας από τα δεσμά της χρυσαλίδας της. Ο μύθος γενικά για την αρχαία ρητορική τέχνη είναι πιθανώς ένα αναλυθές αφήγημα που αντιπροσωπεύει την αλήθεια. Ο συγκεκριμένος μύθος όμως είναι ένα καλό παράδειγμα της αντίληψης μιας βαθιάς πραγματικότητας της φύσης μέσω της διαίσθησης. Με την ομορφιά της η ψυχή ξύπνησε τη ζηλοτυπία της Αφροδίτης γιατί τον ίδιο έρωτα σαγίνεψε. Ο Ζέφυρος τη μετέφερε σε μια ανθισμένη κοιλάδα για να ζήσει σε ανάκτορο ονειρικό. Κάθε νύχτα συναντούσε εκεί ένα εραστή που υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να δει. Με τις κακόβουλες συμβουλές των αδελφών της, ξύπνησε η περιέργειά της και προσπάθησε με ένα λιχνάρι να δει ποιος μοιραζόταν το κρεβάτι της. Μια σταγόνα λάδι έπεσε πάνω στο Θεό που πέταξε αμέσως μακριά. Έτσι, άρχισε φοβερή θλίψη από την οποία θα μπορούσε να ξεφύγει η ψυχή μόνο με τη βοήθεια του έρωτα. Στο μύθο, η ψυχή συνδέεται με την πεταλούδα και έτσι ο μύθος ερμηνεύεται βάσει αυτής της διπλής ιδιότητας. Είναι η ιστορία της ψυχής που αγγίζεται από τη θεία αγάπη, αλλά εξαιτίας των λαθών της πρέπει να υποβληθεί σε ορισμένες δοκιμασίες πριν επιτύχει τη μακαριότητα της Αθανασίας. Η νυχτοπεταλούδα που προσέλκεται από τη φλόγα, σαν την ψυχή που προσέλκεται από τις θεϊκές αλήθειες και η ταυτερά της. Τούτη εικονοπλασία είναι μια συμβολική απόδοση των δοκιμασιών που πρέπει να υπομένει η ψυχή. Και πρέπει να τα υπομένει προτού γνωρίσει την Αθανασία που θα έρθει στο μέλλον. Λοιπόν, όμως τα υπόλοιπα για τη φυσιολογία και τη βιολογία των νυχτοπεταλούδων θα μας τα πει η καλεσμένη μας που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, η κυρία Έλλη Τσιρκαλή, που έχει κάνει την ειδίκευσή της και το διδακτορικό της στη διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας. Καλημέρα, Έλλη μου. Καλημέρα, Σανιά μου, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πώς πέρασες με τον πεταλούδο σου? Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο πεταλούδος της Έλλης, από ό,τι καταλάβετε, είναι και ο γιος της, ένας κούκλος. Λοιπόν, αν έχετε κάποιες απορίες, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, στείλετε μας στο 2250 ένα γραπτό μήνυμα. Λοιπόν, Έλλη μου, ποια είναι η διαφορά των νυχτοπεταλούδων από τις πεταλούδες? Οι νυχτοπεταλούδες είναι έντομα όπως και οι πεταλούδες. Η διαφορά τους είναι ότι οι νυχτοπεταλούδες θα δραστηριοποιούνται επί το πλείστον κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι πεταλούδες κατά τη διάρκεια της μέρας. Επίσης, μια σημαντική διαφορά που μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε, που είναι και κύρια διαφορά, είναι στο σχήμα των κεραίων τους, στο οποίο στις πεταλούδες καταλήγει σε σχήμα ροπάλου, ενώ στις νυχτοπεταλούδες καταλήγει σε διάφορα σχήματα, όπως τρίχας ή χτένας. Ακόμα μια σημαντική διαφορά είναι ότι όταν παρατηρήσει κανείς μια νυχτοπεταλούδα, συνήθως κάθεται με τα φτερά της ανοιχτά, ενώ μια πεταλούδα κάθεται με τα φτερά της κλειστά, εκτός αν θέλει να θερμάνει το σώμα της με τον ήλιο. Οπότε η πεταλούδα κάθεται με ανοιχτά φτερά. Διαβάζα και ένα μύθο για το συγκεκριμένο, γιατί θέλει να ζεστάνει τα φτερά της. Γιατί λέει μια νυχτοπεταλούδα, μια πεταλούδα ερωτεύτηκε ένα αστέρι και πετούσε συνέχεια ψηλά γύρω από τον ήλιο να κοντέψει τα αστέρι. Α, τι ωραίο. Ναι, και ένας από... διάβαζα αυτό το μύθο, είναι ένας πολύ παλιός μύθος. Και τον έλεγαν και στα χωριά μας στην Κύπρο, αυτό το μύθο. Έλλη, υπάρχουν νυχτοπεταλούδες με όμορφα χρώματα ή είναι πάντα αυτό το καφέ γκρι, αυτό το μουντό το χρώμα? Κυρίως υπάρχουν πάρα πολύ όμορφες νυχτοπεταλούδες και κάθε μία έχει τα δικά της σχέδια και χρωματισμούς.
Όμως, ναι, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα είδη είναι σκουρόχρωμα και αυτό γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να απορροφήσουν περισσότερη ενέργεια από τον ήλιο. Οπότε αυτό είναι και ο λόγος που έχουν αυτά τα σκούρα χρώματα. Διότι κατά τη διάρκεια της μέρας αποθηκεύουν ενέργεια, ούτως ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας που δραστηριοποιούνται και περισσότερο και, πάνε να βρουν την, προσπαθούν να βρουν την τροφή τους. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο λόγος που είναι σε σχέση με τις πεταλούδες, οι οποίες οι περισσότερες είναι ανοιχτόχρωμες. Και απίστευτα χρώματα οι πεταλούδες. Ναι, απίστευτα χρώματα, ναι. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν αυτό το σκούρο, πιο σκούρο χρώμα. Όμως και αυτές είναι, έχει πανέμορφα πραγματικά είδη. Έχουμε κάποια είδη που είναι ενδημικά, που υπάρχουν μόνο στην Κύπρο? Ναι, βέβαια. Έχουμε, μέχρι τώρα βέβαια, έχουν καταγραφεί 14 ενδημικά είδη και 8 ενδημικά υποείδη. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτή η ομάδα δεν έχει μελετήσει τόσο όσο οι πεταλούδες, διότι ο αριθμός τους είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι περισσότερο από 900 είδη και αυτά, αν και στη βάση, στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένο για την πανίδα της Ευρώπης αναφέρεται ότι είναι λιγότερος από 800, όμως επειδή είναι αρκετά δύσκολη η αναγνώριση αλλά και η μελέτη τους, δεν έχουμε κάποιον τελικό κατάλογο των ειδών. Οπότε κάνουμε κάποιους υπολογισμούς και λέμε ότι σίγουρα θα είναι περισσότερο από 900 και επειδή δεν έχει μελετηθεί αρκετά στο νησί, ίσως να είναι και περισσότερα. Μάλιστα. Και σε ποια τάξη ανήκουν, είναι στην ίδια τάξη με τις πεταλούδες? Ναι, ναι, είναι στην ίδια τάξη με τις πεταλούδες, λεπιδόπτερα, και έχουν πάρει αυτή την ονομασία λόγω των... λόγω των δύο ζευγών φτερών που καλύπτονται από μικροσκοπικά λέπια, που είναι σαν τις τρίχες, και που σας δίνει αυτά τα όμορφα χρώματα. Μάλιστα, και σε τι βιότοπου ζουν, δηλαδή πού τους βρίσκουμε, ποια είναι η γεωγραφική τους εξάπλωση? Νυχτοπεταλούδες μπορούμε να βρούμε παντού, στους κήπους μας, μέσα στα χωράφια, σε καλλιέργειες, σε λιβάδια, σε κοιλάδες ποταμών και βασικά παντού μπορείς να συναντήσεις νυχτοπεταλούδες εκτός της Ανταρκτικής. Μάλιστα, γιατί είναι κρύο εκεί και έτσι δεν μπορούν να αντέξουν, έτσι. Ακριβώς. Ελή, πόσα είδη πεταλούδες έχουμε και πόσα είδη, είπαμε έχουμε 900 διαφορετικά είδη νυχτοπεταλούδες. Θύμισε μας και πόσα είδη είναι οι πεταλούδες. Πεταλούδες εδώ στην Κύπρο έχουμε 52 είδη. Άρα καταλαβαίνετε είναι τεράστια διαφορά. Γιατί υπάρχει όμως τόση μεγάλη διαφορά? Υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά γιατί η οικολογία των ειδών αυτών αλλά και η βιολογία τους και κάποια χαρακτηριστικά τους είναι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί, διότι έχουν μικρό μέγεθος, μπορούν να βρουν αποτελεσματικά το σύντροφό τους, ο τρόπος που κινούνται πάρα πολύ σημαντικός, διότι είναι πάρα πολύ κινητικά σε σχέση με τις πεταλούδες, και επίσης είναι αυτό που είπαμε πριν ότι έχουν αυτό το πλεονέκτημα ότι με τα σκούρα χρώματά τους μπορούν να προωθήσουν τη θερμότητα από τον ήλιο πιο γρήγορα. Και αυτό τους βοηθάει γενικά να έχουν μεγαλύτερο εύρος κατά τη διάρκεια της μέρας, στο οποίο μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Ναι, μεν είναι τη νύχτα, αλλά π.χ. στις πεταλούδες, οι πεταλούδες μπορούν να πετάνε μέχρι τις 4-5 το απόγευμα το πολύ και μετά να κάθονται για να ξεκουράζονται. Ενώ οι νυχτοπεταλούδες μπορούν να πετάξουν κατά τη διάρκεια της μέρας. Αλλά κυρίως τη νύχτα οι περισσότερες είναι που δραστηριοποιούνται και τρέφονται και προσπαθούν να βρουν το τέρι τους. Και επίσης απλά για να καταλάβετε για πόση μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον αριθμό μιλάμε,
Ο στιμόμενος αριθμός των λιπηδοθέρων παγκοσμίως κυμαίνεται μεταξύ 250 με 265.000. Που από αυτά μόνο το 15% είναι πεταλούδες και το υπόλοιπο είναι νυχτοπεταλούδες. Πίστευτη αριθμή. Ναι, ναι. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρώματα και τα σχέδια που έχουν στα φτερά τους για να ξεγελούν τους θηρευτές τους με επιτυχία. Δηλαδή καμουφλάρονται καταπληκτικά. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, ας πούμε, ένα φύλλο ενός δέντρου από την ίδια την πεταλούδα τόσο πολύ. Φανταστικό, φανταστικό. Έχουμε μια ερώτηση, λέει, κοιλάδα με τις πεταλούδες στη Ρόδο. Mm-hmm. Γιατί έχει πεταλούδες? Είναι... Η κοιλάδα αυτή είναι, αποτελείται από ένα είδος που έχουμε και εδώ στην Κύπρο, το οποίο είναι η καλλιμόρφα κοντριμπουχτάρια, και το πόδιο είναι, είναι η πεταλούδα της Ρόδο, όπως ονομάζεται, και την έχουμε και εδώ στο νησί μας. Και στη Ρόδο είναι τόσες πολλές, διότι είναι οι κατάλληλες συνθήκες. Δηλαδή χρειάζονται υγράς και αμέρι, κοιλάδες που με μεγάλη σκίαση και μεγάλη υγρασία. Οπότε στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν βρει αυτές τις παραμέτρους, οι οποίες είναι σημαντικές για την ανάπτυξή τους, και έχουν συγκεντρώσει μεγάλους πληθυσμούς. Οπότε όταν πας εκεί τον Ιούλιο μπορείς να τις δεις κατά χιλιάδες. Και αυτή η συγκεκριμένη είναι νύχτοπεταλούδα. Είναι ανήκει στις νύχτοπεταλούδες, όχι στις πεταλούδες. Όμως μπορείς να την... δηλαδή είναι από τις πεταλούδες που υπάρχει μια κίνηση κατά διάρκεια της μέρας. Μπορεί να πετάξει και να τη δεις. Άρα η κοιλάδα με τις πεταλούδες στη Ρόδο έχει νύχτο πεταλούδες στην πραγματικότητα. Είναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι λένε η κοιλάδα με τις πεταλούδες, ενώ θα έπρεπε να λένε η κοιλάδα με τις νύχτο πεταλούδες. Ίσως γιατί έχει μείνει ο θεσμός και τις νύχτο πεταλούδες και τις πεταλούδες να τις ονομάζουμε πεταλούδες. Ναι, ναι, αυτό. Ρωτά ο ακροατής, τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξηθεί ο αριθμός με τις πεταλούδες στην Κύπρο? Για να αυξηθεί, το θέμα τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο, δεν έχει γίνει κάποιο διαχειριστικό σχέδιο, δεν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να αυξηθεί. Αυτό που θα έλεγα εγώ προς το παρόν είναι να προσπαθήσουν στους κήπους να φυτεύουν φυτά τα οποία λουλούδια, λουλούδια, ναι, με άνθη, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν τις πεταλούδες. Και επίσης κάποια άλλα μέτρα είναι να μην χρησιμοποιούν λιπάσματα, φυτοφάρμακα, να μην καταστρέφουν, αν κάποιος ζει σε επαρχία, να μην καταστρέφουν τους φυτοφράχτες τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ξερολυθιές που εκεί βασικά είναι μέρος, μπορεί να είναι μέρος ενός φυτοφράχτη, πάλι είναι πάρα πολύ σημαντική για τις πεταλούδες. Εντάξει, αυτά τα λίγα μπορούν να βοηθήσουν, ώστε να, όχι να αυξηθούν, αλλά τουλάχιστον να διατηρηθούν οι πληθυσμοί, γιατί υπάρχει... Σε άλλες χώρες έχουν κάνει πάρκα με πεταλούδες. Ναι. Και η Ολλανδία έχει πρωτοποριακά σχέδια, όπως και η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή. Έχει τεράστια πάρκα, όπου έχουν φέρει και άλλα είδη από άλλες χώρες, για να μπορέσουν να βοηθήσουν στην αναπαραγωγή συγκεκριμένων ειδών. Ναι, υπάρχει μια τεράστια κουλτούρα, ειδικά από την Ολλανδία, για την προστασία και τη διατήρηση των πεταλούδων γενικά. Οπότε όταν ξεκίνησες να λες περίμενα να ακούσω αυτή τη χώρα, υπάρχει μια τεράστια κουλτούρα από πίσω για την προστασία. Μα ξέρεις, μου έκαμε εντύπωση ότι στα Garden Center, εκεί που είναι, που πουλούν τα ειδικοί που στην Ολλανδία, ξεκίνησαν τώρα όλοι οι Ολλανδοί να κάνουν μικρά πάρκα για πεταλούδες. Ναι.
Βοηθούν όλοι στο έργο αυτό. Και είναι απίστευτο. Και είναι όλοι με δικά τους λεφτά που το κάνουν. Δεν παίρνουν επιχορηγήσεις ή κάτι. Είναι γιατί υπάρχει αυτή η παιδεία, αυτή η κουλτούρα. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Υπάρχει αυτή η παιδεία από πίσω, η οποία έχει χρόνια που καλλιεργείται και θεωρούν πάρα πάρα πολύ σημαντική την προστασία. Και γι' αυτό κάνουν όλες αυτές τις δράσεις. Και υπάρχει και επίσης παρακολούθηση. Δηλαδή βγαίνουν έξω, καταγράφουν τα είδη, έρχονται πίσω, τα προαδίδουν στους αρμόδιους, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και υπάρχει ολόκληρο σχέδιο δράσης, απειλές, αντιμετώπιση των απειλών, πιέσεων. Μάλιστα. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς κάποια στιγμούλα να το κάνουμε. Κάποια στιγμή, ναι. Έλλη μου, πες μου λίγο για τον κύκλο της ζωής μιας νυχτοπεταλούδας. Ο κύκλος ζωής είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν της πεταλούδας. Είναι τα τέσσερα στάδια μεταμόρφωσης. Αρχίζει με τη γέννηση του αυγού, τη μεταμόρφωση από το αυγό σε κάμπια. Στη συνέχεια στη χρυσαλίδα που δημιουργεί το κουκούλι που λέμε. Και το τελικό στάδιο που είναι η μεταμόρφωση στο τέλειο έντομο, τη νυχτοπεταλούδα, και στη συνέχεια ακολουθεί το ζευγάρωμα, δηλαδή η αναπαραγωγή, η αναπόθεση των αυγών και ο θάνατος. Πότε είναι το ζευγάρωμα, πότε γίνεται το ζευγάρωμα? Το ζευγάρωμα γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, απλά εκεί που τα περισσότερα είδη μπορείς να τα παρατηρήσεις έτσι τέλος του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, τα περισσότερα είδη νυχτοπεταλούδα. Με τι τρέφεται μια νυχτοπεταλούδα? Μια νυχτοπεταλούδα τρέφεται με νέκταρ από λουλούδια, με χυμούς από φρούτα, από δέντρα, με τον υδρότα από ζώα. Είναι αλήθεια ότι τα μαρτούθια και ο γνωστός ο μεταξοσκόλικας ή ο σκόρος είναι κάμπιες νυχτοπεταλούδο? Ναι, τα γνωστά μας όλους μαρτούθια είναι η κάμπια της ετοιμικής νυχτοπεταλούδας μας, οκνοκύπα σιπριάκα, που είναι στα αγγλικά είναι το spring webworm. Και το θηλυκό μπορεί να γεννήσει εκατοντάδες αυγά τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, και αυτά μεταμορφώνουν στη συνέχεια σε κάμπιες μέσα στο Μάρτιο. Γι' αυτό εμείς μέσα στο Μάρτιο, και γι' αυτό και τα λέμε μαρτούθια βέβαια, τα βλέπουμε να ζουν πολλά μαζί σε χαμηλή βλάστηση. Και κάτι που είναι ωραίο να ξέρουν οι ακροατές είναι ότι το αρσενικό άτομο αυτού του είδους έχει πλήρως ανεπτυγμένα τα φτερά του, δηλαδή μπορεί να πετάξει, ενώ το θηλυκό έχει πολυματικά φτερά, δηλαδή σχεδόν καθόλου, και δεν μπορεί να πετάξει. Οπότε είναι εξαρτάται από το αρσενικό να βρει το θηλυκό τους ώστε να ζευγαρώσουν και να συνεχίσει ο κύκλος ζωής του συγκεκριμένου είδους. Ωραία. Δηλαδή έχουν τα θηλυκά στα πόδια τους τα αρσενικά. Ναι. Έλλη, πρέπει να φοβόμαστε νυχτοπεταλούδες? Όχι, καθόλου. Υπάρχει τα ρούχα μας, είναι η νυχτοπεταλούδα που την καταστρέφει ή η νυχτοπεταλούδα δεν... Είναι ο σκόρος αυτό που είπες πριν, ότι... Η κάμπια μόνο μπορεί να επηρεάσει, ναι, τα ρούχα. Ναι, κανένα, απλά για να πάλι να το γνωρίζουν οι ακροατές, είναι καλό να το γνωρίζουν ότι κανένα ενήλικο άτομο μιας νυχτοπεταλούδας δεν μπορεί να τραφεί από τα ρούχα μας. Οι κάμπιες των ειδών αυτών όμως χρησιμοποιούν όντως, ναι, είναι σαν τα ρούχα μας, τρέφονται, αυτή είναι η τροφή τους, είναι σαν τα ρούχα μας, δέρμα, χαρτί, βαμβάκι, ειδικά αν αφήσουμε ένα ρούχο μας λεκιασμένο και δεν το έχουμε πλύνει και έχει πάνω λάδι, κάποιο ποτό ή έχουμε υδρώσει, αυτά είναι σαν μαγνήτες και... μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ελκύσουμε έτσι το σκόρο. Και αυτό η κάμικα καταστρέφει τα ρούχα, όχι για η νυχτοπεταλούδα. Άρα δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε? Όχι, καθόλου. Δεν υπάρχει. Δεν έχουν οι νυχτοπεταλούδες το τέλειο έντομο, δηλαδή αυτό που βλέπουμε. Άρα πάντα είναι τις κάμπιες και οι πιτιοκάμπι που είχαμε πρόβλημα και έχουμε πρόβλημα συνήθως. Ναι. Είναι, ναι, μόνο την κάμπια που πρέπει να φοβόμαστε. Ναι, ναι, είναι μόνο η κάμπια. Εντάξει, οι πιτιοκάμπι
μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές, ειδικά στα πεσκοδάσιμα και στα ζώα. Γι' αυτό και είναι, ονομάζεται και στα ζώα, ναι, ονομάζεται κάποια των πεύκων και το επιστημονικό της όνομα είναι πιτιοκάμπα συγκεκριμένα. Και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα πεύκα γιατί τρώει τις βελόνες των πεύκων και έτσι προκαλεί, μπορεί να μειώσει την ανάπτυξή του και να προκαλέσει και το θάνατο του δέντρου. Και αυτό, ναι, και αυτό που προκαλεί αυτά τα αλλεργικές αντιδράσεις, τα φαγούρα, εξαρτήματα στον άνθρωπο είναι όταν έρθουν σε επαφή με τα τοχύρια της κάμπιας αυτής. Μάλιστα. Οποία μεταφέρονται με τον αέρα και έχουν προκαλέσει, ναι, όντως αρκετές ζημιές. Λέει, φαντάζομαι, είναι σαρκαστικά που μας το στέλνει ο ακροατής, λέει, και στην Κύπρο, λέει, θέλουν να κάνουν πάρκο για κροκοδίλους. Ναι. Αλλά για πεταλούδες, κανείς. Ναι. Εντάξει, είναι κάτι που έχουμε στο μυαλό μας. Και εντάξει, μακάρι σύντομα να γίνει κάτι γι' αυτό. Θα ήταν μέσα από την εκπαίδευση μπορείς να αλλάξεις πολλά. Οπότε έχοντας αυτό, αν κάνουμε αυτό το πάρκο, σίγουρα θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε και τους μεγάλους και τα παιδιά. Τα παιδιά είναι βέβαια πιο δεχτικά, είναι αυτά που θα στηρίξουν και τις επόμενες γενιές. Οπότε ξεκινώντας από αυτά, τότε θα έχουμε θέσει γερές βάσεις. Ο ακροατής ρωτά γιατί έλκονται από το φως οι νυχτοπεταλούδες. Λοιπόν, οι νυχτοπεταλούδες και άλλα νυχτόδια είδη έντομα χρησιμοποιούν το φως του φεγγαριού για τον προσανατολισμό τους, δηλαδή είναι το μέσο πλοήγησής τους. Ωραία. Χρησιμοποιώντας, κρατούν τα σώματα τους ευθυγραμμισμένα σε μια συγκεκριμένη γωνιά με την πηγή φωτός που είναι το φεγγάρι. Τώρα, επειδή το φεγγάρι είναι μακριά, η γωνιά παραμένει ίδια, οπότε μπορούν να πετάξουν σε αυτή τη γραμμή. Όμως αυτό δεν ισχύει με το φως που έχουμε, με το τεχνικό φως που έχουμε στα σπίτια μας. Άρα συγχύσονται στην πραγματικότητα. Ναι, βασικά προσπαθώντας να διατηρήσουν μια ευθεία γραμμή με την πηγή φωτός, καταλήγουν να κάνουν κύκλους γύρω-γύρω από το φως. Προσανατολίζουν με το φως. Υπερφορτώνονται οι εισιτήρες φωτός των νυχτοπεταλούδων λόγω του έντονου φωτός, του τεχνητού φωτός, και επηρεάζεται η πτήση τους και το αποτέλεσμα είναι να πετάει γύρω-γύρω και να χτυπάει και να τη βλέπουμε να χτυπάει πάνω στο... Μάλιστα. Ξέρουμε ενδεικτικά πόσο μεγάλη είναι το μεγαλύτερο είδος νυχτοπεταλούδας που έχουμε στην Κύπρο. Δυστυχώς όχι. Ενδεικτικά σίγουρα θα είναι, από την εμπειρία μου, σίγουρα θα είναι 5 εκατοστά. Όχι, περίπου 8 εκατοστά. 8 εκατοστά, με ανοιγμένα τα φτερά. Περισσότερο, ναι, περισσότερο από 8 εκατοστά. Αλλά έχουμε, η πιο πλούσια περιοχή είναι η επαρχία Πάφου και έχει πάρα πάρα πολλά σημαντικά είδη, το δάσος Πάφου. Οι νυχτοπεταλούδες της Κύπρου κινδυνεύουν καθόλου? Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, όπως και οι πεταλούδες, κινδυνεύουν λόγω των αλλαγών χρήσεων γης, δηλαδή την εγκαταλείψη των παραδοσιακών αγροτικών τεχνικών, την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων και εντομοκτώνων, την αλλαγή του κλίματος που παρατηρούμε ήδη, την αύξηση θερμοκρασίας. Όλα αυτά επηρεάζουν αυτή την ομάδα. Και όμως η αλήθεια είναι ότι έχουν, δηλαδή ειδικά για την νυχτοπεταλούδα της Ρόδου, την οποία, όπως είπα και πριν, έχουμε στο νησί, η συγκεκριμένη περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προστασία των Οικοτόπων και της Αγρίας Ζωής,
της άγριας πανίδας και χλωρίδας και προστατεύεται και από την εθνική νομοθεσία μας εμάς εδώ στην Κύπρο, που είναι για την προστασία και διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής. Και έχουν γίνει κάποιες δράσεις για το συγκεκριμένο, έχουν εφαρμόσει κάποια διαχειριστικά μέτρα για το συγκεκριμένο είδος. Υπάρχει κάποιο κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης που ασχολείται με την πεταλούδα και την νυχτοπεταλούδα? Υπάρχουν... ένας σύνδεσμος ή ένας επιστημονικός φορέας. Για τα κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης υπάρχουν... είναι το εθνικό, είναι στο του Πάρκου της Αθαλάσσας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Εθνικού Πάρκου Τρόδους, που έχουν κάποια δείγματα. Δεν είναι συγκεκριμένα για τις πεταλούδες, έχουν και άλλα έντομα, έχουν και άλλα είδη πανίδας, αλλά και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της Επισκοπής Πάφου, το οποίο έχει μια συλλογή. Και επίσης πρέπει να πω ότι τα έντομα είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά παραμελημένη στο νησί, όμως έχουν ξεκινήσει και γίνονται δράσεις και έχουν ξεκινήσει να ενδιαφέρονται και να μελετούν κάποιοι φορείς, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, το Φρέτερικ, αλλά και το Τμήμα Δασών, που είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για, που ασχολείται με τα έντομα. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιώτες ερευνητές οι οποίοι έχουν συμβάλει στο να έχουμε μια καλή γνώση για τα έντομα της Κύπρου. Βέβαια για τις νυχτοπεταλούδες δεν έχει ακόμα ετοιμαστεί κάποιος οδηγός όπως έχει ετοιμαστεί για τις πεταλούδες, που είναι το βιβλίο του κ. Χριστόδουλου Μακρύ για τις πεταλούδες της Κύπρου. Διότι όπως είπα και πριν είναι μια μεγάλη αλλά και δύσκολη ομάδα για αναγνώριση. Υπάρχουν τα μικρό λεπιδόπτερα όπως ονομάζονται, τα οποία όπως το λέει και η λέξη είναι μικρά και είναι πολύ δύσκολο να τα αναγνωρίσεις. Μερικά από αυτά είναι μικρότερα από 0,2 εκατοστά. Οπότε η αναγνώριση είναι... Θέλεις δηλαδή μεγεθυντικό φαγό να τρέχεις από πίσω για να τα αναγνωρίσεις. Είναι δύσκολη. Και επίσης ο τρόπος το οποίος μπορείς να κάνεις αιματοληψία. Πρέπει να βγεις το βράδυ με παγίδες φωτός και να μείνεις εκεί, να μαζέψεις όλα τα είδη και μετά να πας πίσω στο εργαστήριο και να ξεκινήσεις την αναγνώριση. Τεράστια δουλειά. Ναι, είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Τι σε έκαμε εσένα να ασχοληθείς με τις πεταλούδες? Ξεκίνησε από τότε που ήμουν στο, όταν έκανα το πρώτο μου πτυχίο. Είχα βγει εθελοντικά για να συμμετέχω σε ένα πρόγραμμα καταγραφής στα Αντζομέρκα στην Ελλάδα. Που εκεί είναι ο παράδεισος των πεταλούδων και γενικά στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Κύπρο εδώ έχουμε 52 είδη πεταλούδων, στην Ελλάδα έχουν 264, οπότε η ποικιλότητα είναι πολύ μεγαλύτερη και έχουν πάρα πάρα πολύ όμορφα είδη. Με το που βγήκα έξω και είδα και έζησα ας πούμε κάποιες εμπειρίες και το πώς γίνονται οι αιματοληψίες και τα είδη, το πόσο όμορφα είναι, το πώς συμπεριφέρονται, την οικολογία τους. Εκείνη τη στιγμή ήταν που είπα ότι με αυτό θέλω να ασχοληθώ και ήμουνα αρκετά τυχερή γιατί κατάφερα να το κάνω και επάγγελμα, ας πούμε, αυτή την αγάπη. Μπράβο, Ελί, γιατί χρειαζόμαστε άτομα σαν εσένα που πρέπει να ασχοληθούν. Είναι τελικά να αγαπάς αυτό που οπωσδήποτε ασχολείσαι. Εν τω μεταξύ, μέσα στην μια Κροάτρια, κυρία Μέρη, λέει: χαίρομαι το πρόγραμμά σας, να την ευχαριστήσουμε κιόλας. Λέει: τα μαρτούθια βρίσκονται σε πολλές χώρες, διότι τα είδαν και στην Αυστραλία και ξεπλάγηκε. Να σας πω, υπάρχουν, το συγκεκριμένο που έχουμε εδώ στην Κύπρο είναι ενδημικό. Είναι ενδημικό. Όμως μπορεί να είναι η ίδια συμπεριφορά, ενώ να τα βλέπεις σε χαμηλή βλάστηση, άλλα είδη. Άλλα είδη. Άρα υπάρχουν άλλα είδη. Μάλιστα. Ναι. Λί μου, τέλειωσε η ώρα μας. Τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα, ναι, ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν πάρα πολύ ενημερωτικό και έχουμε ανάγκη τέτοια θέματα γιατί ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Και ίσως κάποια μέρα, αν όλοι μαζί βοηθήσουμε, να κάνουμε εκείνα τα πάρκα. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, όμως κυρίες και κύριοι, εμείς ραντεβού ξανά την Πέμπτη. Και όσοι από εσάς θέλατε να ακούσετε την εκπομπή μας ξανά, μπείτε στο σελίδα dialogos.com.cy/astra. Επιλέγετε το αρχείο εκπομπών, επιλέγετε τη Pharmatozone και ακούγετε την εκπομπή της επιλογής σας ξανά. Μείνετε όμως συντονισμένοι μαζί μας στον Άστρα, στους 92,8 και στους 100,3 για να πάρετε μια όμορφη ανάσα μουσικής με τα τραγούδια της Σκόνης με τον Πάπο Φιλίππο. Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσουμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε, θυμόμαστε ότι δείχνουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας για τη φύση και για όλα αυτά τα πλάσματα. Καλή συνέχεια και γεια σας. Η Pharmatozone. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου. Την εκπομπή σας προσφέρουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής. Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Ίσως η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.